ξέρω εάν μας έπεισε ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει γευθήκαμε λίγο τα προβλήματα που κρύβονται, είτε μέσα από τα βίντεο, είτε μέσα από τα θέματα της προσοχής. Άμα κολλάς κάπου, όσες φορές και να του πούμε κάποιο ξεκόλα, δεν είναι εύκολο να ξεκολλήσει. Δεν μπορούμε να προστάξουμε το μυαλό μας να σκέφτεται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Επειδή έχουμε λίγο καθυστερήσει και στις 10 η ώρα έχουμε και το φαγητό μας, θα έλεγα, αν έχουμε να πάρουμε μία ερώτηση ή ένα σχόλιο, νομίζω θα ήθελε κάποιος και ο Σελιβιζάτος. Ένα δύσκολο κομμάτι, νομίζω, είναι όταν έχουμε έναν άνθρωπο που υποψιαζόμαστε ότι έχει ψυχογενή θετική δυσλειτουργία και του συζητάμε ότι χρειάζεται κάποια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια, εκεί αμέσως κλωτσάει. Δηλαδή, ο ουρολόγος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα, πώς μπορεί να πείσει τον άρρωστο να έρθει να δει εσάς? Η εκτίμησή μου είναι ότι... Ναι, το ένα είναι να μην του δώσω άλλη επιλογή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να μπορέσουν να καταλάβουν, μάλλον να τους εξηγήσουμε με πράγματα που τα βιώνουν. Άρα δηλαδή ότι αφού η προσοχή σε εκείνη την ώρα εστιάζει εκεί και αυτό το πράγμα ξέρεις αμέσως επιδράει στον τρόπο που λειτουργεί το σώμα σου. Συγγνώμη λίγο, επειδή αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Τους βλέπετε αφού φτάσουν. Ωραία. Να απαντήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εάν από αυτές τις ερωτήσεις, για μένα αυτός ο πίνακας με τα συμπτώματα είναι δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κάνω καμία εξέταση σε ένα που μου λέει ότι έχω πρωινές αισθήσεις. Αλλά με τη γυναίκα μου ποτέ. Είναι αδιάφορο. Λοιπόν, το μόνο που κάνω είναι του το εξηγώ ότι είναι ένα υδραυλικό σύστημα το οποίο είναι το ίδιο. Δεν γίνεται να μην λειτουργεί τη μία και να λειτουργεί την άλλη. Είναι σαν ένα λάστιχο αυτοκινήτου το πέος. Δεν γίνεται. Πώς είναι φουσκωμένο? Δηλαδή, άμα έβλεπες εσύ μια ρόδα η οποία είχε φούιτ και πήγες μια βόλτα και την έβλεπες χωρίς να κουμπίσει ανθρώπινο χέρι, γίνεται? Δεν γίνεται. Γι' αυτό πιστεύω και του λέω: εγώ δεν θέλω να σου κάνω καμία εξέταση. Κάνε μια προσπάθεια και άμα θέλεις γύρω να την κάνω. Άμα παρόλα αυτά επιμένεις, δεν σου αρνούμε. Αλλά σε πρώτη φάση πήγαινε, πάντοτε το συνταγογραφώ το φάρμακο και λέω το πώς θα το παίρνεις. Θα το συζητήσετε ανάλογα όπως βγουν οι ανάγκες σου αφού συζητήσεις με τους συναδέλφους. Λοιπόν, και εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Στους άλλους που έχεις απορίες, βέβαια θα κάνεις εξετάσεις προφανώς. Αλλά μέχρι το αποτέλεσμα, ένας ο οποίος είναι αμφισβητούμενο περιστατικό, 50 ετών, που έχει και ένα ζάχαρο καιρό, 15 χρόνια κτλ. Και εκεί πέρα, άμα δεν είναι θολό και δεν μπορώ, εκεί πέρα θα του κάνω ένα τρίπλεξ. Άμα δω το τρίπλεξ ότι είναι, αλλά τρίπλεξ σωστό. Και εκεί γίνεται το μεγάλο πρόβλημα, μην αρχίζουμε τις ταμπέλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι φρικάρουν. Πολλές φορές τους λέω, πηγαίνετε λίγο, αρχίστε τα φάρμακα για ένα μήνα, πηγαίνετε λίγο να κάνετε και δύο σέσιος, η σύγχρονη ψυχοθεραπευτική είναι τρίμηνη. Δεν είναι αυτά τα παλιά τα ψυχαναλυτικά σε 10 χρόνια θα επιδείξεις. Να το πούμε απλά. Ναι. Αυτό ήταν η παλιά ιστορία. Λοιπόν, είναι τρίμηνη. Λοιπόν, πήγαινε δύο session και σε ένα μήνα, άμα νιώθεις πάλι ότι μπορεί να έχεις οργανικό πρόβλημα, εδώ είμαι να κάνω την εξέταση. Έτσι, την κάνω έτσι. Έτσι αποφεύγω το πήγαινε έλα. Γιατί? Διότι για να πείτε σε ένα τρίπλεξ ότι το τρίπλεξ για να βάλετε τη διάγνωση, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γενικά, αλλά τουλάχιστον να έχει πετύχει στήση όσο η καλύτερη στήση που είχε πετύχει το τελευταίο τρίμηνο στο σπίτι του. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Να κάνετε τα αγγεία και να είναι πεσμένο και να του λες στο σπίτι πώς είναι. Στο σπίτι είναι πολύ καλά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εδώ μόνο φούσκωσε. Άκυρο το τρίπλεξ σας. Και άμα βάζετε και βάζετε τη διάγνωση, βρίσκουμε ευκαιρία κάποιοι άλλοι και τους λέμε αυτό δυστυχώς δεν ισχύει. Σας έγραψε ο συνάδελφος. Και πρέπει να τον ενημερώσει. Εκεί πέρα δεν μπορεί να του πει και να καλύψει την ιστορία. Έτσι. Γιατί έχει μια λάθος διάγνωση και πλέον εκείνος θεωρεί ότι έχει πρόβλημα. Και θα ζήσει με αυτό το πρόβλημα. Άλλο σχόλιο? Λοιπόν,